Είμαστε απέναντι στην προσπάθεια αυτή που πραγματοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα για συγχώνευση των σχολείων, σχολείων στο κέντρο της πόλης, που πραγματικά θα δημιουργήσουν τεράστια αναστάτωση στους γονείς, στον οικογενειακό προγραμματισμό. Την ίδια ώρα που η προσπάθεια αυτή να φτιαχτούν σχολεία τεράστια με 500 μαθητές, τμήματα με 27 και 30 παιδιά μέσα στην τάξη, και εμείς οι γονείς θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο να υποβαθμιστεί η μόρφωση που δίνεται στα παιδιά μας. Τέτοια θα είναι το επόμενο διάστημα. Θα αφορούν τέτοιες διαδικασίες, θα αφορούν οι κινητοποίησεις των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, όπως σήμερα εδώ στο Υπουργείο, που θα πούμε ότι οι συγγονές αυτές δεν μπορούν να περάσουν. Δεν μπορούν τα παιδιά μας να μεταφέρονται από τη μια άκρη στην άλλη, 2 και 3 χιλιόμετρα, περνώντας δρόμους επικίνδυνους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για σχολεία τέρατα, που η επικοινωνία των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών δεν θα υπάρχει. Το έχουμε δει με άλλα σχολεία, το έχουμε δει να δημιουργούνται διάφορα ζητήματα μέσα στα σχολεία, και είναι υποκριτικό την ώρα που το Υπουργείο λέει ότι θα προσπαθήσει να βρει μέτρα για την μείωση της, τη μείωση της παραβατικότητας μέσα στα σχολεία, το bullying που έχουμε μέσα στα σχολεία να δημιουργεί προϋποθέσεις για να αυξάνεται αυτό το πράγμα. Τα δικά μας τα παιδιά, το Λύκειο, το δικό μας από τη Χριστοπούλου, θα αναγκαστεί να πάει στη Συγκρού, στο 4ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά να συγχωνευτεί το 17ο, που θα πάψει να υπάρχει, δεν θα υπάρχει το όνομα ούτε τίποτα. Κοιτάξτε, αυτό που είπα εγώ και την προηγούμενη φορά, η κυρία Βαζούρα στην εισήγησή της μας έχει πει ότι είναι μία απόσταση 1,2 χιλιόμετρα. Την απόσταση τη μετράει από σχολείο σε σχολείο. Αυτή τη στιγμή όμως η απόσταση δεν μπορεί να μετρηθεί από σχολείο σε σχολείο, μετριέται από το σπίτι του κάθε μαθητή στο σχολείο. Διότι έχουμε παιδιά τα οποία έρχονται από ροτόντα, από αγγελάκι, από υποδρόμιο. Άρα ουσιαστικά δεν είναι 1,2 η απόσταση. Για πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Κεντρική, επικίνδυνη, με μια τσάντα 7-8 κιλών στον ώμο, ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θέλω να πω ότι με τη σειρά μου, ως σύλλογος γονέων, θα υποστηρίξουμε το μορφωτικό επίπεδο, το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών μας για ολιγομελή τμήματα. Γιατί, όπως ξέρετε, εδώ στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τα σχολεία μας είναι πολύ πολυπολιτισμικά. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνεται μάθημα με μαθητές 25 και 30 άτομα σε μία τάξη, όταν υπάρχουν σχολεία τα οποία μέσα στην τάξη τα παιδιά δεν μιλάνε καν ελληνικά. Ας έρθει να το διασφαλίσει αυτό η Υφυπουργός Παιδείας. Την προκαλούμε και την προσκαλούμε μαζί να έρθει να δει τα σχολεία αυτά του κέντρου. Το σύνθημα «Δώστε λεφτά για την παιδεία, όχι συγχωνεύσει τα σχολεία» δείχνει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες σήμερα. Επιδιώκουν συγχωνεύσεις για να δημιουργήσουν υπερμεγέθη τμήματα μέσα στα σχολεία, ενώ την ίδια στιγμή δεν διασφαλίζουν να υπάρχουν βασικές υποδομές. Υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που δεν έχουν γυμναστήρια, που δεν έχουν εργαστήρια για πληροφορική, για φυσική, για χημεία, που δεν έχουν γενικώς βοηθητικούς χώρους, που καταργούν τα γυμναστήρια για να τα κάνουν αίθουσες διδασκαλίας και συνεχίζουν να επιμένουν και να μιλάνε για συγχωνεύσεις στα σχολεία. Την ίδια στιγμή δεν έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την αντισεισμική ασφάλεια των κτηρίων, καθυστερεί, ακόμη τώρα εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά. Μιλάμε λοιπόν, δώστε λεφτά για την παιδεία για να δημιουργηθούν σύγχρονα σχολεία, σύγχρονες υποδομές, επαρκείς για τους μαθητές, και θέλουμε μικρά τμήματα στα σχολεία, ιδιαίτερα του Λυκείου, 20 μαθητές στο γυμνάσιο, 15 στο Λύκειο ανά τμήμα, για να μπορούν τα παιδιά μας να μορφώνονται και να μην χρειάζεται να αγοράζουν τη μόρφωση στα παζάρια των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Στη συγχώνευση που προτείνεται στο 4ο-5ο Λύκειο Καλαμαριάς δεν υπάρχει θέμα αποστάσεων, γιατί είναι στεγαζόμενα σχολεία. Υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι από δύο λύκεια των 200 και μαθητών οδηγούμαστε σε ένα τεράστιο λύκειο 400 και μαθητών, και από τάξεις των 20 και 22 μαθητών θα οδηγηθούμε σε τάξεις των 25, 27 και 30. Η εμπειρία δική μας στους συλλόγους γονέων και τα χρόνια της πανδημίας και μετά την πανδημία με τις επιπτώσεις που υπήρχαν στους μαθητές δείχνει ότι τα αιτήματα που χρόνια είχαμε να είναι μικρός ο αριθμός των μαθητών στην τάξη, να είναι μικρά τα σχολεία της γειτονιάς που να μπορεί να υπάρχει ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία και από την πλευρά του εκπαιδευτικού
και του μαθητή επιβεβαιώθηκε και σε αντίθεση με αυτό που επιβεβαίωσε η ζωή, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση, προφανώς με την ανοχή, η στήριξη του Υπουργείου, προχωράει στη συγχώνευση και στη δημιουργία γιγαντιών λυκείων. Αντί με βάση την πληθυσμιακή εξέλιξη να δημιουργούμε νέα σχολεία, στην ουσία συγχωνεύοντας κλείνουμε, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο το δημόσιο σχολείο, επιδεινώνοντας όλα τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς είχε αυτά τα χρόνια. Το 10ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, όλοι με μία φωνή λέμε όχι στη συγχώνευση των σχολείων. Ήδη έχουμε ασφυκτικά τμήματα και θέλουμε σύγχρονη παιδεία, δηλαδή λιγότερα παιδιά στα τμήματά μας. Οπότε εμείς ταπεινώνουμε στο δικό μας. Καλό είναι να πάρουν πίσω την απόφασή τους. Εσάς, πού θα συγχωνευτεί το σχολείο σας, σε τι απόσταση? Με το 300. Τι απόσταση υπάρχει μεταξύ του σχολείου? Είναι αρκετό ο δρόμο. Περνάνε όλο το μοναστήριο, περνάνε όλο τον κεντρικό το δρόμο, του Αγίου Πάντε. Μιλάμε για μια επικίνδυνη περιοχή. Ακριβώς. Ειδικά στο σταθμό. Ακριβώς. Γενικά είναι, δεν ξέρω πώς θα το ρισκάρουν αυτό οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους να φτάσουν, να κάνουν τόση διαδρομή. Εμείς δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Η συγκοινωνία δεν θα βοηθήσει γιατί θα αργούν τα λεωφορεία κτλ. Οπότε πιστεύω για τους γονείς θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Λέμε και εμείς με μια φωνή και γονείς και μαθητές όχι στις συγχωνεύσεις. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα τμήματα πολυπληθή. Είναι πολύ δύσκολο. Ποιος θα πάρει την ευθύνη των παιδιών μας όταν περνάνε την Βενιζέλου, την Εγνατία, την Ιωνος Δραγούμη, την Αγία Σοφία, όλοι αυτοί οι μεγάλες οδούς που υπάρχουν με τόσο κυκλοφοριακό φόρτο κάθε μέρα. Δεν θα ανεχτούμε να γίνουν τα τμήματα 28 και 30. Υπερασπιζόμαστε τα μαθησιακά δικαιώματα των παιδιών μας. Λέμε ναι στην παιδεία και οπωσδήποτε πρέπει τα τμήματα να είναι μικρά για να μπορέσουν κάποια παιδιά που έχουν ήδη μαθησιακά προβλήματα να μπορούν να βρίσκονται και αυτά μέσα στη τάξη και να ακολουθούν όλο το πρόγραμμα και των υπόλοιπων μαθητών. Δεν θα τους περάσει, λέμε όχι συγχωνεύσεις, το παλέψουμε μέχρι τέλος. Δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με όλο αυτό, γιατί είμαστε ένα σχολείο που είμαστε 15 άτομα σε κάθε τμήμα και άμα πάμε 25 θα είναι πολύ τραγικά όλα τα πράγματα. Η παιδεία πιστεύω ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα επιπλέον κόστος, αλλά αντιθέτως να κάνει τα πάντα για να είμαστε όλοι καλύτεροι. Πιστεύω ότι είναι τραγικό να συζητάμε 2023 για την απόσταση και να είναι 8 χιλιόμετρα ή 5 χιλιόμετρα, είναι τραγικό όλο αυτό, σε τίποτα θα μας βοηθήσει. Άμα ήθελε να μας βοηθήσει πραγματικά στο να εξασκιόμαστε και όλα αυτά, να είχαμε στο σχολείο μας ένα μέρος για γυμναστική συγκεκριμένο. Εμείς θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είμαστε δύο σχολεία τα οποία έχουμε παραπάνω από 210 μαθητές και τα δύο, συνολικά δηλαδή περίπου 450. Τα επόμενα χρόνια αυτό το νούμερο μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Και με 10 τμήματα κάθε σχολείο, μια συγχώνευση, πέρα από την απαράδεκτη σαν πρόταση 2023, θα οδηγεί σε ένα γιγαντιαίο σχολείο 20 τμημάτων. Ένα σχολείο 20 τμημάτων είναι καταρχάς παράνομο. Ο νόμος λέει στα 18 τμήματα χωρίζει το σχολείο. Αν πάμε όμως σε μείωση τμημάτων, καταλαβαίνω ότι δημιουργηθούν πολλά τμήματα με 30 και περισσότερα άτομα. Ήδη και εμείς και οι δίπλα έχουμε τμήματα με 20, 25, 23 παιδιά. Δεν μπορούμε να έχουμε συγχωνεύσεις και ειδικά για την τρίτη λυκείου, χρονιά πανελλαδικών, δεν μπορούν να υπάρχουν κατευθύνσεις με 30 και παραπάνω άτομα. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Και επίσης και εμείς, προφανώς, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για καλύτερες υποδομές από το να συζητάμε για μια συγχώνευση η οποία δεν θα αλλάξει πραγματικά τίποτα. Και αν το κόστος είναι για μας, 4ο-5ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, η μία θέση διευθυντή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ χαζό το επιχείρημα.